Γεια σας και καλώς ήρθατε στα κρύπτο νέα σήμερα 25 Δεκάτου του 2022 και τα κορυφαία νέα για κρύπτο είναι τα εξή. και εμείς θα ξεκινήσουμε από τις χώρες μας και θα πάμε στη Ρωσία που οι νομοθέτες στη Ρωσία ετοιμάζουν νομοθεσία ώστε να ανοίξει η Ρωσία το δικό της εθνικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων το οποίο θα ελέγχεται φυσικά 100% από την κυβέρνηση της Ρωσίας οι ρωσικές αρχές αναμένουν να κερδίσουν πολλά δισεκατομμύρια σε, σε από αυτό το ανταλλακτήριο και από τη Ρωσία θα πάμε στην Τουρκία που ερευνά τον πρώην διευθύνων Τη FTX στον κύριο Σαμ, και σύμφωνα με μέσα από την Τουρκία, έχουν ήδη κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία που έχει ο Σαμ στην Τουρκία. Και αναρωτιέμαι τι να είχε και εκεί πέρα. Και μια που έπιασα την FTX στο στόμα μου, πάμε να δούμε περιουσιακά στοιχεία που έχουν ανακληθεί από την FTX. Λοιπόν, όταν η FTX κατέρευσε, το πρώτο πράγμα που έκανε και ήταν και σωστό από ό,τι φαίνεται είναι να καλέσει την Bitco. Η Bitco είναι μια εταιρεία που αυτό που κάνει είναι να διαχειρίζεται λογαριασμού στα ανταλλακτήρια και να καταφέρνει να πάρει χρήματα από τον ταλακτήρα και αν τα προσέχει σε κάποιο σκληρό πορτοφόλι. Και αυτό έκανε σε αυτή την περίπτωση. Έκανε διαχείριση των λογαριασμών του FTX και κατάφερε να αποσύρει και να βάλει σε σκληρά πορτοφόλια που ελέγχει η ίδια περιουσιακά στοιχεία αξία 740 εκατομμυρίων δολαρίων. Πάρα πολύ θετικά νέα αυτά και ελπίζουμε αυτά τα χρήματα να βρούνε το δρόμο του στου ανθρώπου που τα χάσανε από την FTX. Και από την FTX θα περάσουμε στην Binance και πάμε να δούμε ένα νέο αμοιβαίο κεφάλαιο που θέλει να φτιάξει η Binance που αποτιμάται για αρχή στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Αυτό το ταμείο θα υπάρχει ώστε η Binance να αγοράζει περιουσιακά στοιχεία που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Παραδείγματο χάρη, θα μπορούσε να αγοράσει πράγματα από την FTX που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κατάρρευση και τα δίνει όλα κοψοχρονιά. Και είναι ένα πάρα πολύ καλό ταμείο για την Binance διότι θα μπορέσει να τη επιτρέψει να παίρνει φθηνά πράγματα από άλλα κατεστραμμένα project τα οποία μπορούν να την ωφελήσουν πάρα πολύ όπω καταλαβαίνετε. Και από θετικά νέα για την Binance θα περάσουμε σε λίγο αρνητικά νέα για την Binance και μιλάω για το Binance Safu. Το Binance Safu, όπω ήδη γνωρίζετε, είναι ένα ταμείο έκτακτη ανάγκη που έχει η Binance και αν πάθει κάποιο hack και χαθούν χρήματα, θα μπορεί να πάρει χρήματα από αυτό το ταμείο ώστε να μπορέσει να ανακάμψει πολύ πιο εύκολα. Αλλά αυτό το ταμείο αποτελείται στο 44% από το νόμισμα BNB, που είναι το νόμισμα του ανταλλακτηρίου, δηλαδή σε 367 εκατομμύρια δολάρια, καθώ αποτελείται και από 300 εκατομμύρια δολάρια σε BUSD, το stablecoin τη Binance, και μόλι 270 εκατομμύρια Μέγια δολάρια σε bitcoin. Και όπω καταλαβαίνετε, το πρόβλημά μου είναι ότι το BNB είναι άμεσα συνδεδεμένο με το ανταλλακτήριο Binance. Οπότε, αν η Binance πάθει κάτι πάρα πολύ κακό, α το θέσουμε έτσι, το πρώτο πράγμα που θα χάσει αξία είναι το BNB, επειδή είναι άμεσα συνδεδεμένο. Έπειτα, δηλαδή, θα χάσει αξία και όλο αυτό το ταμείο, που είναι και ταμείο έκτακτη ανάγκη. Οπότε, θα πρέπει να έχει πολύ σταθερή τιμή. Μετέπειτα, αν το ανταλλακτήριο, όπω καταλαβαίνετε, πάθει εκτεκταμένη ζημιά και ξεκινήσει να αποσυνδέεται σιγά-σιγά το stablecoin τη, θα να χάνεται αξία και από εκεί και θα έχει μείνει μόνο το bitcoin, το οποίο είναι και το πιο δύσκολο να χάσει την τιμή του. Αν και τι τελευταίε μέρε με βγάζει λάθο αυτό που λέω, δεν πειράζει, ισχύει παρόλα αυτά. Και θα ήμουν πολύ πιο χαρούμενο αν έβλεπε ότι αυτό το ταμείο έκτακτη ανάγκη ήταν στην πλειοψηφία του σε bitcoin ή γιατί και όχι στο 100% σε bitcoin, για να είναι πιο σίγουρο ότι θα μπορέσει να κρατήσει την τιμή του. Στο ένα δι που πρέπει να είναι, σύμφωνα με την Binance. Και εμεί θα συνεχίσουμε στο ανταλλακτήριο Coinlist, το οποίο σταματάει. Τι αναλήψει, διότι η 3RO Capital του χρωστάει 35 εκατομμύρια δολάρια. Από τότε που κατέρευσε η 3RO Capital, μέχρι και τώρα υπάρχουν ανταλλακτήρια που κλείνουν και αντιμετωπίζουν το φόβο τη χρεοκοπία. Φανταστείτε για πόσο ακόμα μπορώ να λέω ειδήσει για χρεοκοπημένα project που έχουν καταρρεύσει λόγω τη FTX. Και από τα ανταλλακτήρια μα, θα περάσουμε στα πορτοφόλια μα και μιλάω συγκεκριμένα για το MetaMask. Λοιπόν, η Consensus είναι η εταιρεία που έχει δημιουργήσει το MetaMask και είναι και η εταιρεία που ξεκίνησε ένα startup ονόματι Ethereum, δεν Ζω να το ξέρετε. Από εκεί ξεκίνησε. Και σύμφωνα με την αλλαγή πολιτική που έχει κάνει η το MetaMask θα ξεκινάει να καταγράφει τι IP σα. Δηλαδή, στέλνει εσύ χρήματα ή λαμβάνει χρήματα, το MetaMask κρατάει τι IP μα, δηλαδή μα έχει φακελωμένου κυριολεκτικά. Και αυτό το λέω ίσω διότι θα θέλατε να αλλάξετε το πορτοφόλι σα σε κάποιο πορτοφόλι που να μην κρατάει τα δεδομένα μα, δηλαδή είναι πιο αποκεντρωμένο. Και μετέπειτα, θα πάμε και στο τελευταίο νέο τη ημέρα με την FTX πάλι, αλλά ο σκηνοθέτη των Avenger θέλει να κάνει μήνυ σειρά την κατάρρευση τη FTX στην Amazon. Ήδη ακούγεται ότι πάρα πολύ μεγάλοι ηθοποιοί θέλουν να έχουν πρωταγωνιστικού ρόλου αυτή τη σειρά. Και εγώ αναρωτιέμαι πώ θα παρουσιάσουν την υπόθεση τη FTX και τον κύριο Σάμ. Θα τον παρουσιάσουν ω καλό ή ω κακό που δεν ήξερε τι έκανε. Αναρωτιέμαι πώ θα βγει αυτή η σειρά, αν ποτέ βγει. Και μετά από αυτό θα πάμε και στην crypto αγορά, η οποία είναι σταθερή για άλλη μια μέρα με τον Bitcoin να κρατάει στι 16.500 κοντά χιλιάδε δολάρια. Εμεί απλούστατα αναμένουμε τα ανέξι και αυτά ήταν τα κορυφαία νέα για κρυπτο. Σήμερα 25 Δεκάτου 2022. Θα σα ενημερώσω το περιεχόμενο που ακολουθήσατε. Είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικού λόγου και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή, μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ, γραφείτε στο κανάλι, αφήστε ένα like και ένα σχόλιο, τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν. Το τέλο του επεισοδίου, να είστε όλοι καλά. Καλή σα μέρα.